ψαράκια σαβόρο. Παράξενη μαγειρική. Κι όμως φτιάχνεται σε όλη την Ελλάδα. Εδώ όμως τη Λευκάδα έχει μια ιδιοτροπία. Έναν άλλο τρόπο. Κυρία Βούλα εδώ, καλό νοικοκυρά, θα μας τα φτιάξει μια χαρά. Να τα ψαράκια. Ό,τι μικρό ψαράκι βρείτε στην αγορά. Τι είναι αυτό, καλή μου? Αυτό είναι γοφαράκι. Γοφαράκι, τι ωραίο. Αυτό εδώ, κουτσομουρίτσι. Κουτσομούρα. Μουρμουράκι. Μουρμουρίζει το μουρμουράκι. Και έχουμε και ένα αποκεφαλισμένο. Ό,τι βρείτε, το κάνετε σαβόρο. Η βασική συνταγή είναι κλασική και καθημερινή. Πρώτα τηγανίζονται. Ταλάκι στο τηγάνι. Ελαιόλαδο και μπόλικο. Το αλατάκι θα το ρίξω αλεύρι. Θα το ρίξουμε λίγο στο ψαράκι, είναι αλατισμένα τα ψαράκια, αλλά ρίξω ένα λίγο αλατάκι. Παίρνω μούλα, βάζε. Άφησε τα ψαράκια να τηγανιστούν καλά, να ροδοκοκκινήσουν και απ' έξω να γίνουν τραγανά τραχανά. Το σωστό τηγάνισμα. Αλλά μην νομίζετε, υπάρχει μία συνέχεια που βασίζεται σε δύο υλικά. Ξύδι και δεδρολίβανο. Η πρώτη τηγανιά τελείωσε. Πάμε για τη δεύτερη, για να έχουμε αφθονία ψαριών. Οφ, πουλίτσα μας άρπαξε λίγο, ο κουτσομούρος. Εδώ τα παλιά χρόνια ψυγεία δεν υπήρχαν, όχι μόνο εδώ, πουθενά. Έπεφτε ψαριά καλή. Τι θα τα κάνουμε τα ψαράκια, θα τα πετάξουμε? Πότε? Θα φάμε όσα φάμε τηγανιτά και τα υπόλοιπα σαβόρο. Γιατί το ξυδάκι και το δεδρολίβανο θα κάνουν να συντηρηθούν καλά έξω από το ψυγείο. Το τηγάνισμα των ψαριών τελείωσε. Τι κάνουμε, Μπουλά? Παίρνουμε το σκόρδο. Στατιστικές έρευνες δείξανε ότι στη Λευκάδα δεν υποφέρουν από πίεση. Τρώνε σκόρδα που πάει σύννεφο. Δύο φύλλα δάφνης και μπόλικο δεδρολίβανο. Το λευκαδίτικο σαβόρο έχει ένα υλικό παραπάνω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Μαύρη σταφίδα ξεκουκούτσωτη. Σταφίδα. Φουσκώσαν οι σταφίδες, ε. Φουσκώσαν. Κοίταξε τις. Και ήρθε η κρίσιμη ώρα του σαβόρου. Εβίβα. Τι είναι, κρασόξιδο? Κρασόξιδο. Δικό σου? Λευκαδίτικο. Όλη αυτή η σαλτσούλα που έχει μέσα τα σκορδάκια, το δεντρολίβανο, τη σταφιδούλα, τη δάφνη, το λαδάκι και το ξύδι θα γίνει τούμπα επάνω στο τηγανιτό ψάρι. Και όσο τα ψαράκια ρουφάνε τη σάλτσα που φτιάξαμε, εσείς προλαβαίνετε να σημειώσετε τα υλικά του λευκαδίτικου σαντέ ότι φάτε επί τόπου, τώρα που είναι ζεστό. Μετά αφήστε το να κρυώσει και διατηρείτε μέρες. Και κάθε φορά που θα γυρίζετε σπιτάκι σας πεινασμένοι, θα βγάζετε δυο ψαράκια, θα βάλετε από πάνω ξυδά τη σάλτσα και όλοι μαζί θα φωνάζετε «Ελ Σαβόρο». Με τρελαίνει στη Λευκάδα είναι ότι το τοπίο αλλάζει κάθε 200 μέτρα. Οι ακτές
ποικίλες και εντελώς διαφορετικές. Όπως εδώ. Οι δασωμένοι λόφοι φτάνουν ακριβώς μέχρι τη θάλασσα και ένας μικρός κολπίσκος προστατεύει τα ιστιοφόρα. Είμαι λοιπόν στα Σίβωτα, ένα από τα ωραιότερα λιμάνια της Λευκάδας, το αγαπημένο αγκυροβόλιο των ιστιοπλώων του Ιωνίου. Και παρά τα πολλά σκάφη, έχει μία ηρεμία που πραγματικά είναι ζηλευτή. Σπίτια, λίγα και τα μαγαζιά. Οι ιστιοπλόοι, ξέρετε, είναι άνθρωποι που αγαπάνε την ηρεμία. Έτσι λοιπόν, όπου και να προχωρήσετε, θα αισθανθείτε όμορφα και άνετα. Έτσι είναι όλες οι παραλίες. Γεμάτες ψαροκάικα, ταβερνάκια, ηρεμία. Τις γυρίσαμε όλες. Και την αράξαμε στη λιγιά.